Μια μοναδική εμπειρία είχαν όσοι συμμετείχαν στην πεζοπορία που διοργάνωσε η ομάδα της Cyprus From Air στο μονοπάτι Αφροδίτη που βρίσκεται στην περιοχή Λουτρά της Αφροδίτης στον Ακάμα. 300 και πλέον πεζοπόροι απόλαυσαν την υπέροχη θέα του βουνού και της θάλασσας κατά την διαδρομή και έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Μια τεράστια ανθρώπινη αλυσίδα σχηματίστηκε κατά μήκος του μονοπατιού της θεάς της ομορφιάς και του έρωτα Αφροδίτη από εκατοντάδες λάτρες της πεζοπορίας. 300 και πλέον πεζοπόροι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με τη φύση και να γνωρίσουν τη μυστική και άγρια ομορφιά της Χερσονήσου του Ακάμα, παρέα με την ομάδα της Cyprus From Air. Ήταν ευχάριστο που ο κόσμος μας αγκάλιασε, ήταν ευχάριστη η διαδρομή, ήταν και καλό που ο καιρός μας έκαμε το χατσίρι. Πραγματικά τούτος είναι και ο σκοπός της ομάδας, δηλαδή να βγάλουμε τον κόσμο έξω από το σπίτι του, έξω από τον καναπέντο, να μας ακολουθήσει σε μονοπάτια της φύσης για να γνωρίσει και τις ομορφιές της Κύπρου. Ο σκοπός μας είναι να μπορέσει να περπατήσει ο κόσμος σε μονοπάτια που δεν θα μπορούσε να πάει μόνος του, με ασφάλεια πρώτα απ' όλα, με μια ομάδα. Σημείο εκκίνησης της πεζοπορικής βόλτας με την ομάδα της Cyprus From Air ήταν τα λουτρά της Αφροδίτης με αποκορύφωμα την επιβλητική βουνοκορφή του Ακάμα, γνωστή ως Μούτη της Σωτήρας. Η πανοραμική θέα προς το ακροτήρι Αρναούτη, τον κόλπο της πόλης Χρυσοχούς και το δάσος Πάφου είναι καταπληκτική. Αλλά προτείνω το σε όλους, γιατί πραγματικά αν πάτε πάνω είναι κάτι το καταπληκτικό, η θεία είναι απίστευτη. Πρέπει όλοι μας να καθιερώσουμε εξορμήσεις στη φύση, επειδή εντάξει έχει πάρα πολλά θετικά. Είμαστε κοντά στη φύση, γυμναζόμαστε, ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα, τη ρουτίνα. Κατηφορίζοντας, συναντά κανείς την ιστορική τοποθεσία του πύργου της Ρίγαινας, όπου σύμφωνα με το μύθο η θεά Αφροδίτη προτιμούσε να ξεκουράζεται μετά το λουτρό της κάτω από την τεράστια βελανιδιά η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Οι λάτρες της πεζοπορίας θαύμασαν επίσης και το μεγαλειώδες ξύπνημα της φύσης από τη χειμερία της Νάρκη. Τα σπάνιου είδους αγριολούλουδα όπως κυκλάμινα, ανεμόνες, μαργαρίτες και τουλίπες ξεφαντώνουν και δημιουργούν ένα θαύμα χρωμάτων. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, επειδή δεν συμβαίνει συχνά να γίνονται έτσι εξορμήσεις. Απολαύσαμε το τοπίο εδώ στην Πάφο. Τι είναι πάρα πολύ αυθεντικό μέρος και αξίζει τουλάχιστον μια φορά κάποιος να το κάνει. Δυνατή εμπειρία. Ήτανε, ναι. Και το τοπία και ο τρόπος που βλέπεις και το μονοπάτια και τα άτομα που είχες γύρω σου που μιλούσατε ήταν αρκετά καλά. Το μονοπάτι Αφροδίτη είναι κυκλικό και έχει μήκος 7,5 χιλιόμετρα.